Δυστυχώς αντιληφθήκαμε, γιατί συνήθως από το Δήμο Καλύτσης πριν κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο μας έρχεται μία πρόσκληση με όποια θέματα. Αυτή τη φορά δεν μας έρθει καμία πρόσκληση να παραστούμε. Οπότε ξαφνικά αντιληφθήκαμε ότι ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός χωρίς καν να γίνει συζήτηση για τα δημοτικά τέλη. Θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να κάνουμε μια συγκέντρωση με όλους εσάς τους υπηρεμένους. Θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη αδικία το γεγονός ότι μια επιχείρηση μπορεί να έχει 3.000 τετραγωνικά μέτρα βιοτεχνία και από τα 3.000 τα γραφεία να είναι 50-100 μέτρα και συνήθως από εκεί γίνεται, παράγεται μάλλον το προϊόν που το ονομάζουν σκουπίδι, δεν απασχολεί το Δήμο, μπορεί να μην έχει ούτε καν φωτισμό έξω από την επιχείρησή του, ούτε καν κάδο απορριμμάτων, και όμως θα χρειάζεται για 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Υπόθηκαν πολλά, οι προτάσεις είναι πάρα πολλές. Υπάρχει καταρχήν μία αδικία, από ό,τι μιλήσαμε στο προηγούμενο συμβούλιο, ότι μπορεί και κάποιες επιχειρήσεις να έχουν πλασματικά μέτρα. Εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια επιτροπή με το Δήμο και να πάμε να δούμε πραγματικά τις επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα, αν όντως παράγουν σκουπίδια. Θεωρώ ότι έχουν ευθύνη και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλων των παρατάξεων, διότι όταν έγινε το πρώτο ατόπιμα του Δημάρχου που φέρνει με 500%, με 500% αύξηση των δημοτικών τελών και μιλάμε επιχειρήσεις που πληρώνουν 500 ευρώ το μήνα, δεν έκανε κανένας έσταση τότε που μπορούσε μέσα στον νόμο, μέσα στο περιθώριο που έδινε ο νόμος. Ένα το κρατούμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ορθώς δεν πήγε κάποιος να πάει στο δεύτερο που κάναμε. Εμείς σηκώσαμε το θέμα το να ξαναπαναφερθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας κορόιδεψε ότι ο Δήμαρχος με το 30% μείωση που ορθώς η πλειοψηφία δεν δέχτηκε, διότι αν δεχόταν το μείον 30%, σήμερα θα αποδεχόταν το ποσό το οποίο θα είχε φέρει σαν αποτέλεσμα. Τρίτον, ο Δήμος τι κάνει αυτή τη στιγμή, επειδή γνωρίζει ότι αυτή είναι η ιστορία των ατόμων αυτών, είναι διάσπαρτη, δεν είναι μια ομάδα ανθρώπων, είναι λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, λίγα από εκεί. Έχει περάσει μια διαδικασία και λέει δεν βαριέσαι, δεν μιλάνε πολύ. Διότι στα προηγούμενα δύο δημοτικά συμβούλια, αγαπητοί συνάδελφοι, από τους ενδιαφερόμενους, που εκείνη το μυστικό ήταν πώς ήμασταν ευρυπείς, από τους ενδιαφερόμενους, εγώ δεν ενδιαφέρομαι άμεσα, σε παράδειγμα, ήμασταν 5-7. Λοιπόν, φανταστείτε, τότε μου θεμελίσα εδώ. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, και επιτρέψτε μου να πω, σήμερα και σήμερα, όπως και την προηγούμενη φορά, το βάλαμε σαν επιμελητήριο. Καταχώρηση διαφύγει μπροστά, που σημαίνει δεν είναι κάτι που δεν το βλέπεις, που δεν, σύν το γεγονός ότι στείλαμε 1.300 email. Το δεύτερο λοιπόν είναι το εξής. Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος σε αυτό το χρονικό διάστημα πηγαίνει στους επιχειρηματίες και βγάζει φωτογραφία. Και εμείς, σαν επιχειρηματίες, το δεχόμαστε και βγάζουμε φωτογραφία. Και από την άλλη μεριά έρχεται, έτσι, το 500 ευρώ το μήνα. Και λέει, κοίτα να δεις. Αυτά δεν μπορεί να συνυπάρχουν, κύριε, αν δεν αποφασίσουμε ότι κάποια πράγματα, διότι αυτό θα είναι μόνιμο. Επιχειρήσεις πίσω τα τελευταία χρόνια δημιουργηθήκαν εκ του νόμου, προσκομίζουν τα πιτραγωνικά για να πάρουν ρεύμα. Άρα αυτοί καταγράφονται μεταγωνικά. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες πήραν ρεύμα, δεν χρειαζόντουσαν ανέως αδείας, άρα με τα τετραγωνικά που είχαν δεν ήταν προφανώς όλα. Πήραν άδεια με πολύ λίγα τετραγωνικά. Και υπάρχει μια μερίδα τρίτη, επειδή τι κάνουν, πήραν άδεια με π.χ. 100 τετραγωνικά και μπορεί να είναι 200-1100. Είναι επιχειρήσεις που παραγήκαν και μάλιστα πάρουν και 38 ονόματα. Κυκλοφορούν πολλές φήμες. Το έχω πει και το Συμβούλιο, να μην τα λέμε, κυκλοφορούν. Για... Φάμε και ξύλο, για να δεν ξέρω, θα φάμε ξύλο. Λοιπόν, αυτά πρέπει κάποια στιγμή να βγουν. Και μέσα στο αίτημα που θα πρέπει να κάνουμε, το κάνω βέβαια και στην επιστολή, αλλά ίσως και με πιο πιεστικό τρόπο, να πάρουμε τη λύση αυτή με τα μηδενικά δημοτικά τέλη, γιατί απαλλαγήκαν και τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Και στην τελική ανάλυση πάμε σε κλείσιμο. Εδώ βλέπεις
υπάλληλοι για το τόσο δά κλείνουν το Δήμο. Εμείς που τα συμφέροντά μας είναι τεράστια που δίνονται, αλλά εμείς έχουμε έτσι δεν πάμε για ψηλοπίδημα να κλείσουμε. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να φτάσουμε εκεί. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί εκεί μέσα είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι είναι, με συγχωρείς. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν βγάλει χρήματα δουλεύοντας στον δικό τομέα. Δεν αντιλαμβάνουν τις σχολείες που υπάρχουν.